ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και των επίσημων προσκεκλημένων της Ελληνικής Δημοκρατίας, ξεκίνησε η στρατιωτική παρέλαση με την οποία κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης. Τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις απαραίτητες αποστάσεις στην εξέδρα των επισήμων, βρέθηκαν πέραν από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μέλη της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας, ο Διάδοχος του Βασιλικού Θρόνου, πρίγκιπας Κάρολος, με την Δούκισσα της Κορνουάλης και Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας. Η Ελλάδα του 21 δεν ξεχνά και τιμά και παρόλες τις δοκιμασίες και την σημερινή σκληρή πραγματικότητα της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης ανά τον κόσμο, η Ελλάδα αντλεί τη δύναμή της κοιτάζοντας το παρελθόν κατάματα. Για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία του εορτασμού συμπεριλήφθηκαν δρόμενα με έφυπους ντυμένους, κρατώντας τη γαλανόλευκη σημαία. Το έφυπο τμήμα αποτελείται από υπείς με στολές διαφόρων ιστορικών περιόδων που συνδέονται με τη δράση και τις νίκες του υπηκού. Το υπηκό που επιστρέφει και πάλι σήμερα είναι γεγονός και είναι σπάνιο για να τιμήσει τα 200 χρόνια της Επανάστασης, Σοφία. Ξεχωριστό όπλο το υπηκό είχε τη δική του θέση στο πρώτο νόμο του 1822 για τη σύσταση του ελληνικού τακτικού στρατού και εξ αρχής διακρίθηκε σε βαρύ και σε ελαφρύ υπηκό. Ο ουρανός της Αττικής αλλά και ολόκληρης της χώρας γέμισε από μαχητικά F-16, ενώ συγκλώνησε το μήνυμα του πιλότου. Εξοπλισμένα με ρουκέτες, πυράβλους και σύγχρονα εποπτικά μέσα. Πάνω από το Μουσείο της Ακρόπολης, ο πολιτισμός και η άμυνα συνυπάρχουν για αυτή την τόσο σημαντική ημέρα. Ακολουθούν τα ελικόπτερα επιθετικής αναγνώρισης Καϊόβα Warrior, που συνοδεύουν επιθετικά ελικόπτερα σε αποστολές αναγνώρισης, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και ανεξάρτητα, κυρίως εναντίον μηχανοκίνητων δυνάμεων. Είναι σπάνιο αυτό το πλάνο, να μπορούν οι Έλληνες σήμερα να δουν την ίδια τους στην πόλη μέσα από τα Απάτσι και το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Την ίδια στιγμή, σε κλίμα συγκίνησης, έγινε η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης από την Ελληνίδα σοπράνο Αναστασία Ζανή, η οποία ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε ο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε ο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε ο χαίρε ελευθεριά.